Πόρτα-πόρτα, κλιμάκιο αποτελούμενο από την αστυνομία, τη δημοτική αστυνομία, την πολεοδομία και το ΤΑΙΠΕΔ, πραγματοποιεί έλεγχο και ταυτοποίηση των στοιχείων στα τροχόσπιτα και τα πρόχειρα καταλήματα που έχουν στηθεί στον καρτερό. Το κλιμάκιο ελέγχει ότι όλα τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες είναι ακριβή και πρόκειται, όπως όλα δείχνουν, για την τελευταία διαδικασία πριν από την 11η Ιουλίου, όποτε εκπνέει το τελεσίγραφο για τις κατεδαφίσεις. Είχαν βάλει ο κύριος Αγγελέας τότε που μας έβαλε, γιατί φύγαμε από την παραλία και ήρθαμε εδώ. Εκεί είχαν πει: ελάτε όλοι εδώ μέχρι να κάνουμε το κάμπινγκ. Υπάρχουν λεφτά να κάνουμε ένα κάμπινγκ, να πάτε. Περιμένουμε το κάμπινγκ. Πώς να φύγουμε τώρα, πού να πάμε? Εγώ σπίτι δεν έχω. Δεν έχω σπίτι, πού να πάω? Να πάω στο Νίκη με 5 εκατοστάρια σύνταξη? Μην τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή πρέπει να γίνω κλέφτης. Βλέποντας την τελευταία προθεσμία να πλησιάζει απειλητικά, η αγωνία για πολλούς ιδιοκτήτες τροχόσπιτων κορυφώνεται. Κάποιοι δεν γνωρίζουν πού θα τους βρει η επόμενη εβδομάδα, αφού, όπως λένε, δεν έχουν άλλο σπίτι ή κατάλημα και θα βρεθούν στο δρόμο. Έχω έρθει εδώ πέρα γιατί έχω σοβαρό πρόβλημα υγείας και μαζί με μένα έχω φέρει και κάποιους άστεγους και μένουν, το ξέρουν πολύ καλά, άστεγους μέσω της κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικού λειτουργός. Από την πλευρά της, η αποκεντρωμένη διοίκηση εμένει στην απόφαση απομάκρυνσης πάσης φύσεως αυθαίρετων κατασκευών, όπως τις χαρακτηρίζει, στην έκταση του δημοσίου μεταξύ του ποταμού και της λέσχης αξιωματικών. Όπως έχει ξεκαθαρίσει η συντονίστρια της αποκεντρωμένης διοίκησης, Μαρία Κοζηράκη. Ο εργολάβος, μάλιστα, έχει ολοκληρώσει πλέον τη δουλειά του στην Ίσο Χρυσή και είναι διαθέσιμος να ξεκινήσει στον καρτερό. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι από τις 11 Ιουλίου και μετά, ο εργολάβος θα μπει στην περιοχή για να την καθαρίσει από όλες τις αυθαίρετες κατασκευές. Η κατάσταση μοιάζει με γόρδιο δεσμό, καθώς από τη μία πλευρά οι υπηρεσίες εμφανίζονται αποφασισμένες να προχωρήσουν στις κατεδαφίσεις και από την άλλη οι ιδιοκτήτες τροχόσπιτων και καταλυμάτων ζητούν σε πρώτη φάση μια μικρή πίστοση χρόνου για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Κοίταξε να δεις, εγώ μένω χειμώνα καλοκαίρι εδώ, δεν έχω φύγει ποτέ εδώ, πέρα είμαι 18 χρόνια είμαι εδώ, σε αυτό το χώρο. Οι άλλοι τώρα έρχονται ορισμένοι μόνο καλοκαίρι. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να έχουν σπίτια, μπορεί να μην έχουν, δεν το ξέρω. Yeah. Είπαμε να πληρώνω, να δίνω ένα μέρος, όσο είναι ρε παιδί μου, εντάξει, με τη σύνταξη τη λίγη που θα παίρνω, θα δίνω ό,τι βγάλει. Αλλά δεν το δέχονται. Η ερχόμενη εβδομάδα πάντως θα σηματοδοτήσει εξελίξεις στην περιοχή.